Θα πάμε και θα συναντήσουμε την 19χρονη Αναστασία από τις Ινούσες, που μαγεύει βέβαια με τις μελωδίες της, με το μπουζούκι, με τους όμορφους ήχους, που θα μας μεταφέρει και θα μας βάλει στο κλίμα βέβαια της έμπνευσης και της αγάπης της για τη μουσική, τώρα στο φινάλε της εκπομπής, με φόντο βέβαια και τι άλλο. Ενώ δίπλα της βέβαια είναι ο κύριος Μανώλης Καραντίνης. Καλησπέρα. Ιδιαίτερη χαρά, που φιλοξενούμε την Αναστασία Βογιατζή. Καλησπέρα. Βέβαια. Καλησπέρα. Και ιδιαίτερη προσωπική χαρά, καθώς είμαι θαυμαστής μεγάλος, δίπλα της ο Μανώλης Καραντίνης. Κύριε Καραντίνη, τιμή μου ιδιαίτερη που στην εκπομπή σήμερα σας φιλοξενούμε. Να είστε καλά και όλα τα φιλιά μας σε όσους μας ακούν, όσες μας ακούν στον κόσμο εκεί. Εύχομαι εκεί που ήταν μεγάλο το πρόβλημα να λυθεί, μακάρι να λυθεί, γιατί ταλαιπωρήθηκαν πολύ και στεναχωρηθήκαν πολύ με αυτό που έγινε. Βέβαια. Ήταν πολύ βαρύ για μας δηλαδή, γιατί η Κρήτη είναι ένα μέρος που λατρεύουμε. Το λατρεύουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο τίτλος βέβαια, 19χρονη από τις Ινούσες που μαγεύει με τον μπουζούκι της, αφιερωμένος στην Αναστασία. Η αλήθεια είναι πως μία ολόκληρη εκπομπή πρέπει να αφιερώσουμε και στον κύριο Καραντίνη. Άλλη στιγμή θα το συζητήσουμε. Την έχω την Αναστασία εδώ, της δίνω κάποια χρήματα και μου δείχνει. Μάλιστα. Είναι σίγουρο πως μου δείχνει πάντως. Το πιστεύω, για να το λέτε εσείς είναι το μόνο σίγουρο. Και βέβαια είναι πολύ όμορφο που είστε δίπλα στη νέα γενιά. Σας έχουμε δίπλα σε σπουδαίους ερμηνευτές, σε θρυλικά ονόματα, αλλά βλέπω είστε δίπλα και στη νέα γενιά. Η νέα γενιά είναι αυτή που θα συνεχίσει, γιατί πρέπει κάπως να συνεχίσει το μπουζούκι. Και είναι μεγάλη για μας, είναι μεγάλη υπόθεση πως υπάρχουν νέα παιδιά που το αγαπάνε και έχουν όλο το μεράκι αυτό για να μάθουν. Πριν πάμε στο μουσικό. Και βέβαια, κορίτσια, έτσι, κορίτσια. Και κορίτσια, βέβαια. Ναι. Πριν πάμε στο μουσικό κομμάτι, το μπουζούκι και η μελωδία του και ο ήχος του για τον πολιτισμό της Ελλάδας, τι σημαίνει, κύριε Καραντίνη, μέσα σε λίγες προτάσεις? Το μπουζούκι σημαίνει απλά, σημαίνει Ελλάδα. Το μπουζούκι είναι η Ελλάδα. Το μπουζούκι είναι η Ελλάδα, όπως είναι ο Ζαμπέτας, όπως τα μεγάλα μας τραγούδια που γράψανε, είναι καθαρά ελληνικό όργανο με φυσικές νότες και το όργανο που θυμίζει Ελλάδα. Το αντιλαμβάνεται η νέα γενιά? Κοίταξε να δεις, υπάρχει μεγάλο, για να το αντιληφθεί, ας πούμε, μπερδεύτηκα, είναι το θέμα πώς θα το προσφέρουμε. Όταν υπάρχει καλό τραγούδι, όταν παίζουμε καλά και όταν μπορούμε να προσφέρουμε αυτό, έχει ένα μυστικό πώς θα το προσφέρεις. Κυρίως από τα παλιά τραγούδια. Γιατί είναι πολύ νεολαία που ακούει και Ρεμπέτικα και Παλιά και Τσιτσάνη και Παπαϊωάννου και Ζαμπέτα και Χιώτη και όλους αυτούς. Και δεν είναι, ας πούμε, μια χούφτα που βλέπουμε που πάει, ας πούμε, στα μπαράκια αυτά, ξέρω εγώ, και είναι τα μπαμπαμπούπα και η φασαρία. Σωστά. Εμείς, ας πούμε, κοιτάμε, γιατί το αυτή του ανθρώπου, όπως είναι η κλασική μουσική, έτσι είναι και η λαϊκή μας μουσική και η έντεχνη μουσική και τα τραγούδια που είχαν το Νέο Κύμα και τα τραγούδια της Μπουάτ και των μεγάλων ερμηνευτών που περάσανε, ας πούμε, και συνθετών όπως Μίκης Οδωράκης, Χατζηδάκης, ο Ξαρχάκος, ο Πλέσσας, ο Σπανός και πιο λαϊκή, ας πούμε, που ήταν μετά ο Τάκης ο Σούκας, ο Καλδάρας, ο Δερβενιώτης, ο Θόδωρος. Χρειάζονται όλα. Αλλά επειδή χρειάζονται όλα, πρέπει και το μπουζούκι να έχει τη θέση του. Γιατί το μπουζούκι το πολεμάνε στα ραδιόφωνα, δεν βάζουν τραγούδια με μπουζούκι, βάζουν αυτά που είναι μια οχλαγωγία και δεν με νοιάζει να το πω κιόλας. Δεν έχω καμία ανάγκη, ας πούμε, να κάθομαι τώρα να λέω όλα είναι ωραία, έτσι. Απλά όλα είναι καλά και όλα χρειάζονται, αλλά όλα όμως. Ας μην ξεχνάμε. Ας μην ξεχνάμε την ιστορία μας. Λοιπόν, ένα-δύο. Η παράδοσή μας είναι ο Τσιτσάνης και ο Βαμβακάρης και αυτή είναι η παράδοσή μας. Και τα δημοτικά που τα μου ξεχάσει, αυτή είναι η παράδοση της Ελλάδος. Ένα-δύο μυστικά θα τα μοιραστείτε και μαζί μας τώρα. Ο λόγος και ο ήχος εσάς.
Έγινε, έγινε. Παίζουμε το απότομα του Μανώλη Χιώτη, σας το αφιερώνουμε με αγάπη. Να πάνε όλα τα πράγματα καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και να έχετε υγεία. Είμαστε λίγο στριμωγμένα τώρα. Έχουμε κάνει τεστ όμως, είμαστε εντάξει. Πάμε. Ναι, λοιπόν, πάμε. Λοιπόν, για μία γεύση, αλλά θέλω να πω πως έχει τράχει, γιατί το έχει μελετήσει, το έχει παίξει 20 φορές από την ώρα που έχουμε έρθει. Ναι. Και λέει θα κάνω λάθος, γι' αυτό γίνανε μερικά λαθάκια από τράκ. Αλλά θέλουμε, και καλύτερα. Βέβαια, θέλουμε για την Αναστασία, το συναίσθημά σου πρώτον όταν πιάνεις το μπουζούκι και δεύτερον που είσαι δίπλα σε αυτόν τον άνθρωπο. Πρώτα απ' όλα που είμαι σε αυτόν τον άνθρωπο, να πούμε, γιατί είναι τιμή μου, είναι χαρά μου, είναι πάρα πολλά συναισθήματα ταυτόχρονα. Είναι ειδικό μου τέτοιο. Εννοείται. Δεύτερον, όταν πιάνω το μπουζούκι, νιώθω κάτι περίεργο που δεν μπορώ να το εξηγήσω. Το αγαπώ, το λατρεύω και απλά μόνο που είμαι δίπλα σε αυτόν τον άνθρωπο, φτάνει. Μάλιστα. Δεν ξέρω, πόσα χρόνια τώρα έχεις πιάσει το μπουζούκι, τα μαθήματα πότε ξεκίνησαν? Τα μαθήματα ξεκίνησαν πέρσι τον Ιούνιο περίπου. Γενικά έπαιζα κιθάρα, αλλά μπουζούκι τώρα 1,5 χρόνο περίπου. Μάλιστα. Οι φίλοι σου πώς αντιλαμβάνονται τη σχέση που έχεις δημιουργήσει με το μπουζούκι? Είχες ερεθίσματα από την οικογένειά σου ή ξεκίνησαν όλα από το μηδέν? Όχι, είχα ερεθίσματα, παίζει η μητέρα μου μπουζούκι. Ναι. Εντάξει, οι φίλοι μου το αντιλαμβάνονται, δεν ασχολούνται πολύ με το μπουζούκι, με λαϊκή μουσική, αλλά τους αρέσει. Μάλιστα, είσαι ένα καλό παράδειγμα πάντως. Ναι. Λοιπόν, εμείς να πούμε ένα πάρα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Χαρούμε να τα ξαναπούμε και τηλεοπτικά. Και να έρθει και από την Κρήτη να σας φιλοξενήσουμε και εδώ στον Όμιλο της Κρήτη TV με πολύ μεγάλη χαρά. Χαρά και τιμή μας και για τους δύο. Όμιλος πού, στα Χανιά εκεί, πού? Όμιλος πού? Στον Όμιλο της Crete TV στο Ηράκλειο. Η έδρα είναι τα κεντρικά εδώ στο Ηράκλειο. Όπου και να πάτε όμως, σε όποιο νομό η παρουσία του Ομίλου είναι δυνατή, οπότε έχουμε στούντιο να σας φιλοξενήσουμε παντού. Να σας χαρήκαμε και να σας ευχαριστήσουμε. Να είστε καλά. Φιλιά σε όλους. Σας ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, και με αυτή την ξεχωριστή βέβαια συνάντηση τηλεοπτική,